Λήξης. Ταυτόχρονα συνδεόμαστε ζωντανά με το μέτωπο της Πυρκαγιάς, όπου βρίσκεται Ζήνα Κωνσταντίνου. Γιώτα, κάνουμε αρχή μαζί σου. Δώσε μας τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Επανήλθε, Κυριάκο, δρυμύτερη δύο μέρες μετά η πυρηνική κόλαση στη Λεμεσό. Καίγονται τα πάντα, εκκαινώνονται κοινότητες, με τους κατοίκους των επηρεαζόμενων χωριών να είναι για ακόμη μία φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Νωρίς το απόγευμα προέκυψε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Άλασσας. Μετά την αναζωπήρωση ξέσπασε νέο μέτωπο πυρκαγιάς που κινείται μέχρι στιγμής ανεξέλεκτα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, που πνέουν στην περιοχή. Η κατάσταση κρίνεται δύσκολη, κάηκαν, Κυριάκο, σπίτια και υποστατικά. Ποια χωριά επηρεάζονται αυτή τη στιγμή, Γιώτα? Θα δώσουμε την εικόνα. Η φωτιά, Κυριάκο, μένεται ανεξέλεκτη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και επηρεάζονται τα χωριά Άλασσα, Πεσιά, Κορφή, Παραμύθα και κινείται προς τα χωριά Ψιού, Σπιτάλη, Γεράσα και Μαθηκολώνη. Συντονιστικό κέντρο στήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και στο σημείο έσπευσαν Υπουργός Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Πρόεδρος της Βουλής, ενώ στο σημείο της πυρκαγιάς έφτασε και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Καθώς εκεί υπάρχουν στρατόπεδα τα οποία ευτυχώς δεν κινδυνεύουν από τις φλόγες, όπως ενημερωθήκαμε. Στη μάχη, Γιώτα, ρίχθηκαν όλες οι δυνάμεις πυρόσβεσης της χώρας από ξηράσα και αέρος. Ακριβώς. Η κατάσταση κρίνεται πιο δύσκολη από την προηγούμενη φορά. Συνδράμουν 11 οχήματα από πυροσβεστική υπηρεσία, 10 από το τμήμα Δασών και 3 προθητές γεών, η υπηρεσία Θύρας, η επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού, η αστυνομία, οι εθελοντές της ομάδας Support CYP και η πολιτική άμυνα. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος 2. Από αέρος δίνουν μάχη 12 συνολικά εναέρια μέσα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και των 2 Ιορδανικών ελικοπτέρων. Στην μάχη και ελικόπτερο της μονάδας αεροπορικών επιχειρήσεων που πετά για συντονισμό, ενώ δίνεται μάχη για να μην επεκταθεί στο δάσος η πυρκαγιά. Να πούμε και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με tweet που ανάρτησε πριν από λίγο ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να ζητήσει επιπρόσθετη βοήθεια από Ελλάδα, Ισραήλ, Λίβανο και Αίγυπτο. Δείγμα του πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, Γιώτα. Να πούμε ότι επίσης ότι η ΑΕΚ προχώρησε και σε προληπτική διακοπή της ηλεκτροόδης εξαιτίας της φωτιάς. Ακριβώς, από την διακοπή επηρεάζονται συνολικά 7 χωριά. Είναι η Απεσιά, όπως είπαμε και πριν, Αψού, Φασούλα, Λεμεσού, Γεράσα, Μαθηκολώνη, Παλώδια και Παραμύθα. Την ίδια ώρα έκλεισαν οι δρόμοι που οδηγούν στα επηρεαζόμενα χωριά, με την αστυνομία, Κυριάκο, να καλεί τους οδηγούς που βρίσκονται στην περιοχή να κατευθύνονται προς την Λεμεσό μέσω του δρόμου προς Μαθηκολώνη. Γιώτα, μένεις μαζί μας και ερχόμαστε σε σένα, Ζήνα. Βρίσκεσαι με τον κινηματογραφιστή μας, τον Γιάννη Χατζάκη, σε σημείο που εμένεται η φωτιά. Τι εικόνα επικρατεί εκεί, τι είδετε και τι βλέπετε με τα μάτια σας? Καλησπέρα, Κυριάκο, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο κέντρο συντονισμού πάνω από το χωριό Παραμύθα. Οι ομάδες πυρόσβεσης δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες, καθώς το έργο τους είναι εξαιρετικά δύσκολο. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μεταφέρουν τη φωτιά συνεχώς σε διαφορετικά διάσπαρτα σημεία και σε δύσβατες περιοχές. Να πούμε ότι για να αντιληφθεί ο κόσμος τη σοβαρότητα της κατάστασης, έχει έρθει εδώ και ο Υπουργός Γεωργίας, αλλά και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς και είναι καθοδόν και η πρόεδρος της Βουλής. Επίσης έρχεται εσπευσμένα και η Υπουργός Δικαιοσύνης, Κυριάκο. Να προσθέσουμε επίσης ότι σύμφωνα με μαρτυρίες που είχαμε από κατοίκους, έχουν μια μεγάλη απορία γιατί να επεκταθεί τόσο γρήγορα και σε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά, διότι όπως μας είπαν ήταν μια μικρή σχετικά αναζωπήρωση και τώρα έχει λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Οι εστίες είναι σε όλα τα σημεία και πραγματικά το έργο είναι πολύ δύσκολο. Προφανώς, Ζήνα, οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι γιατί τους έχει επισκεφτεί για δεύτερη φορά σε 24 ώρες μια μεγάλη πυρκαγιά. Προφανώς υπάρχει οργή και αγανάκτηση και παράπονο. Από την άλλη, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν όλες τους τις δυνάμεις, δίνουν μεγάλες μάχες συνεχώς με τη φωτιά. Συνεπώς θα πρέπει αυτά τα παράπονα ακριβώς να διερευνηθούν και να διαπιστωθεί αν
Έγιναν όλα εκείνα που έπρεπε και ο τρόπος, ο σχεδιασμός όλος που έγινε. Αλλά για την ώρα, επειδή δεν έχουμε την εικόνα του τι συνέβη, πιστώνουμε την δύναμη και την μεγάλη μαχητικότητα που επιδεικνύουν αυτή την ώρα και τις προηγούμενες ώρες οι δυνάμεις πυρόσβεστης. Ναι, σ' ακούμε. Σίγουρα, Κυριακό, να πω ξανά ότι το έργο των ομάδων πυρόσβεσης είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, γιατί έχω δει με τα μάτια μου, ήμασταν πριν σε περιοχές οι οποίες έχουν καεί υποστατικά και πραγματικά οι πυροσβέστες έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να σώσουν σπίτια και υποστατικά. Να δούμε όμως μία δήλωση ενός ανθρώπου του οποίου δυστυχώς το σπίτι δεν κατάφερε να σωθεί. Είναι μία τραγική φιγούρα. Πραγματικά είναι ασύλληπτο το ότι έχει περάσει ο άνθρωπος. Έβλεπε κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται σε μια στιγμή. Να την παρακολουθούμε. Κυριακό. Εκαήκαν πράγματα της περιουσίας σας, προσωπικά. Όλα. Τι ακριβώς? Το σπίτι δαμέ, το σπίτι πιο κάτω που είχαμε τα ζώα μέσα και φύγαμε τα. Η αποθήκη πιο κάτω, όχι πετρέλαια. Ήσασταν δαμέ που, που ήταν τώρα, ήρθατε και βρείτε το... Πριν μισή ώρα. Βλέπουμε σας όσο είστε πολλά συγκεκριμένος, στεναχωρημένος, καταλαβαίνουμε ότι δύσκολες ώρες. Γλιτώσαμε τα προχτές, τώρα... Ευτυχώς που είναι παθήκες, ευτυχώς. Δύσκολες οι στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια στο σημείο της φωτιάς. Για την ώρα να πούμε ότι έρμεο του καιρού είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης. Πυρκαγιά και οι μεγάλες